την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, εσείς οι Κρύοι, ποια είναι η ανοιχτή πόρτα αυτό τον καιρό του οροσκοπίου σας? Είναι τα οικονομικά και τα οικογενειακά. Εάν έχετε ένα θέμα οικονομικό που να έχει σχέση με τα οικογενειακά, τώρα μπορείτε, έστω και αν υπάρχει μια δόση υπερβολής, να τα ρυθμίσετε. Προσέχοντας πολύ εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 3-4, ο Άρης δημιουργεί μια ένταση. Σήμερα θα δείτε φίλους, αλλά γενικότερα προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 21-22-23, 13 Ιουλίου, από 13 Ιουλίου μέχρι ξέρω εγώ 20, βάλτε τα κυριότερα θέματα που σας απασχολούν. Θα δείτε ότι κατά ένα περίεργο τρόπο θα τρέξουν. Το σύμπαν είναι περίεργο. Εκεί που προσπαθούμε κάτι να κάνουμε και δεν γίνεται, και θα το δείτε εσείς που είστε γεννημένοι 21-22, από 13, κάτσε να δω αν το λέω σωστά, που ο Δίας αλλάζει ζώδιο, από 16 και μετά, 16-17-18, αποκλείεται να μην τρέξει αυτό το θέμα. Για τους Ταύρους μας, μπορεί να έχετε διάφορα προβλήματα με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Να κρατάτε ημερομηνίες σας παρακαλώ, γιατί θα σας λέω και γεγονότα που μπορεί να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι που δεν θα είμαστε εδώ, αν και μπορείτε στο Astrologo.gr να το δείτε. Ταύροι λοιπόν, ειδικά που είστε γεννημένοι γύρω στις, το τέλος, το τελευταίο δεκαήμερο, προσέχετε τον Αύγουστο. Σχέσεις και συνεργασίες οι οποίες σε αυτόν τον καιρό δεν πηγαίνουν τόσο καλά ή τέλος πάντων έχουν συγκολληθεί, θα μπορούσαν να αποκολληθούν χωρίς μεγάλη ελπίδα συγκόλληση. Άρα λοιπόν, από τώρα που είστε σε μια πολύ καλύτερη φάση, προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Επιστρέφουν θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά, γι' αυτό διεκδικήστε τα αν είναι να τα παραλάβετε. Για τους διδύμους είναι μια πολύ σημαντική περίοδος. Καταρχήν, μυστικές επαφές και συμφωνίες ευνοούνται για ένα εργασιακό θέμα ή και για θέμα οικονομικό. Τώρα, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αλλά και όχι μόνο, εάν υπάρχουν μισοτελειωμένες υποθέσεις, εσείς ειδικά του τρίτου δεκαημέρου θα δείτε να επιστρέφουν για να συζητηθούν. Αν σας προτείνουν μια δουλειά η οποία δεν τελειώνει, συζητήστε τη, μην απογοητευτείτε, γιατί μετά την αρχές Ιουλίου θα δείτε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε μια μυστική συμφωνία σε οικονομικό αλλά και σε συναισθηματικό κρυφό επίπεδο. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε. Ασχοληθείτε πολύ με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο και μην τα πιέζετε ή κάτι θα υπάρχει εκεί το οποίο σας προβληματίζει. Καρκίνη μου, εσείς των πρώτων ημερών του Ιουνίου έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις αυτόν τον καιρό, οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες μπορεί να μην έχουν τελειώσει. Θα τελειώσουν από αρχές Ιουλίου και μετά. Μην αποθαρρυνθείτε, τα πράγματα βελτιώνονται, πρέπει να τα ξανασκεφτείτε, θα υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία είναι σημαντική. Μοναδικές μέρες για εσάς που είστε γεννημένοι γύρω στις 13, δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες. Ο Δίας περνάει κάθε 12 χρόνια από το ζώδιό μας. Τώρα λοιπόν είναι ευκαιρία ανάμεσα σε φίλους να βρείτε το άλλο σας μισό, να βελτιώσετε σχέσεις και συνεργασίες, προσέχοντας εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 5 πολύ. Λιοντάρια, εξακολουθείτε να είστε κοντά σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Θα έχετε συναντήσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Θα συζητήσετε για ένα οικονομικό θέμα το οποίο δεν θα τελειώσει τώρα, θα τελειώσει αρχές Ιουλίου, όμως ουσιαστικά θα τελειώσει. Προσέχετε πώς χειρίζεστε το λόγο. Ενώ οικογενειακές υποθέσεις που έχετε εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 13 κάπου εκεί, τον Αύγουστο, θα τα δείτε και στον αστρολόγο το περιοδικό και στο Astrologo.gr, τον Αύγουστο πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Ίσως ένα θέμα το οποίο τώρα μπορεί να διορθωθεί, τότε να είναι πολύ πιο σημαντικό. Όταν λοιπόν ξέρουμε πότε πρέπει να προσέχουμε, αυτό μας βοηθάει πολύ. Παρθένη μου, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 13, νομίζω ότι αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, οι ουρανοί είναι ανοιχτοί για σας. Κάτι που έχει σχέση με το εξωτερικό, κάτι που έχει σχέση από φίλους ή συλλογική δουλειά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Ή των πρώτων ημερών προσέχετε, τα οικονομικά πρέπει να προσέχετε, ενώ ένα επαγγελματικό θέμα θα το ξαναδείτε, θα το ξανασυζητήσετε. Για τους ζυγούς είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα. Κάπου οι ζυγοί